Τώρα όλοι οι αλγόριθμοι που μελετήσαμε κάνουν την ταξινόμηση σε αύξουσα σειρά, αλλά η μετατροπή τους ώστε να γίνεται σε ευθύνουσα σειρά είναι πάρα πάρα πολύ εύκολη. Το μόνο το οποίο πρέπει να ελέγχουμε είναι τη σύγκριση η οποία γίνεται μεταξύ δύο στοιχείων και να επαληθεύεται όταν έχουμε την αντίστροφη κατεύθυνση σύγκριση πρακτικά. Πάμε να το κάνουμε λοιπόν και αυτό εδώ, να μετατρέψουμε την insertion short και τη merge short του ώστε να πραγματοποιούν ταξινόμηση σε ευθύνουσα σειρά. Ξανά λίγο εδώ, να πάμε να τσιμπήσουμε πια είπαμε την insertion short. Είναι και το Alzheimer που υπάρχει πρόβλημα. Οπότε παίρνω την insertion short function και αμέσως μετά πηγαίνω και α, να την μετονομάσω αυτό το σε άσκηση 2.c και να πάμε να το πειράξουμε πάλι αυτό το αρχιάκι. Εντάξει. Συνεπώς είμαστε εδώ και έχουμε την insertion sort η οποία δουλεύει σωστά και κάνει ταξινόμηση σε αύξουσα σειρά. Κάνουμε τα init μας, κάνουμε τα κολοκύθια μας και πάμε στην ουσία του κώδικα η οποία είναι insertion sort. Λοιπόν, παρατήρησε. Πού πηγαίνουμε και κοιτάζουμε τη διάταξη των δύο αριθμών, αυτό το οποίο το κοιτάζουμε σε αυτήν εδώ την if. Εντάξει. Οπότε αν το πίνακα του j είναι, πολύ απλά θα πάμε να πούμε, είναι μεγαλύτερο από το πίνακα του j -I, 1. Τόσο απλό είναι, δεν χρειάζεται καμία άλλη τροποποίηση. Αν το τρέξω δηλαδή αυτό, θα μας κάνει πράγματι την ταξινόμηση σε ευθύνουσα σειρά. Παρατηρήστε, 47, 47, 46, 42, 25, 22, κτλ. κτλ και φτάνει μέχρι το 2. Και η ταξινόμηση σε ευθύνουσα σειρά έχει πραγματοποιηθεί. Πάμε να ανοίξουμε λίγο και την merge sort, η οποία merge sort είναι αυτή εδώ. Και να τσιμπήσουμε πάλι τον κώδικα, ο οποίος αφορά τη merge sort, που είναι αυτέ οι δύο συναρτήσεις, Είναι η merge και είναι επίση και οι Merge Shorts, είναι πώς παίρνουμε αυτές τις δύο, τις κοπανάμε και αυτές εδώ από κάτω, πιο περίπλοκος ο κώδικας, αναδρομικός και πιο αποδοτικός σε σχέση βέβαια με την Insertion Short και να πάρω λίγο και τα πρωτότυπα αυτών των δύο συναρτήσεων, δηλαδή αυτά τα δύο, να τα αντιγράψουμε και αυτά και να τα πετάξουμε μέσα στην άσκηση την οποία φτιάχνουμε. Πάμε πάνω πάνω, εδώ πάρει και τα πρωτότυπα. Ε, και τώρα στη συνέχεια πάμε να πειράξουμε τον κώδικα της Sort. Εδώ είμαστε. <coughs> λοιπόν, έχουμε και λέμε ότι ο κώδικας κοιτάζει τι γίνεται άμα είναι ένα το στοιχείο και κοιτάζει τι γίνεται άμα είναι δύο τα στοιχεία. Ε, εδώ είναι ένα πρώτο πλαίσιο, δηλαδή αν είναι μεγαλύτερο το πρώτο από το δεύτερο έκανε την ανταλλαγή. Τώρα θέλουμε αυτό να λειτουργήσει ανάποδα. Άρα λοιπόν αυτό θα το πούμε αν είναι μικρότερο από το πρώτο από το δεύτερο θα πηγαίνεις και θα μου κάνεις την ανταλλαγή. Μετά, η ουσία του κώδικα που είναι αυτή η αναδρομική, που είναι το σπάσιμο του πίνακα σε δύο μέρη, δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όμω στη συνάρτηση Merge. Τι κάνει η Merge, έχει δύο υποπίνακε και πηγαίνει και του συγχωνεύει σε μια ταξινομημένη ακολουθία. Άρα λοιπόν εδώ θα γίνουν σίγουρα κάποιε αλλαγέ και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε και λέμε ότι παίρνουμε το start, παίρνουμε το finish, καμία αλλαγή κτλ. Εδώ έχουμε μια πρώτη αλλαγή. Έχουμε, έχουμε όσο το i είναι μικρότερο του νη και το j είναι μικρότερο του νι. Που πηγαίνουμε και συγκρίνουμε τα δύο στοιχεία για να βρούμε ποιο είναι το μικρότερο από τα δύο όταν κάνουμε ταξινόμηση σε αύξουσα σειρά. Τώρα που θα κάνουμε σε ευθύνουσα σειρά, με ενδιαφέρει ποιο είναι μεγαλύτερο από τα δύο. Εντάξει? Άρα λοιπόν αυτό θα πηγαίνει στη συγχώνευση, στον πίνακα σε αυτόν που κάνει τη συγχώνευση. Μετά συνεχίζουμε. Αντιγραφή Πίνακα που περισσεύει στο τέλο του συγχωνευμένου πίνακα. Εδώ πέρα δεν γίνεται καμία σύγκριση στοιχείων όπω παρατηρήσει έτσι. Πηγαίνει και γίνεται ένα κοινικό copy-paste α πούμε των στοιχείων τα οποία έχουν απομείνει. Και μετά εδώ που γίνεται η αντιγραφή επίση τίποτα. Άρα λοιπόν εντόπισα μόνο τα σημεία που ήταν δύο που γινόντουσαν σύγκριση στοιχείων και σε αυτά πήγα και έκανα την τροποποίηση των κωδικά. μου. Ωραία, πάμε να κάνουμε και την επίδειξη πάλι τη insertion τη αυτή είναι που φτιάξαμε, τις merge sort τέλο πάντων. Και να βάλουμε και από εδώ λίγο κώδικα, ο οποίος θα κάνει την επίδειξη αυτή. Πηγαίνουμε και καλούμε λοιπόν τη συνάρτηση merge sort, λίγο προσοχή, έχουμε εδώ ότι αυτή είναι η merge sort και παίρνει τον πίνακα και θα του κάνει την ταξινόμηση η οποία απαιτείται από τη θέση 0 έως και τη θέση νίμιον 1 και αμέσως μετά θα κάνει και το print array και θα δούμε και το αποτέλεσμα των κόπων μας. Συνεπώς να το τρέξουμε λίγο το προγραμματάκι αυτό εδώ και να παρατηρήσουμε ότι πράγματι η ταξινόμηση γίνεται σε σε σειρά εξ αρχής, όχι κάποιο πρόβλημα υπάρχει εδώ, έχουμε ότι έχω την print array την αρχική μου. Α, δεν έχω κάνει κάποιο init array για να μου, το, μου ταξινομήσει τον πίνακα αρχικά. Να μου βγάλει δηλαδή μερικά ταξινόμητα στοιχεία, και αμέσω μετά να πάμε πράγματι και να μου βγάλει τον καινούριο πίνακα. Να γράψουμε και εδώ ότι αναφερόμαστε στη merge sort, και αμέσω μετά εδώ που γίνεται η print array, αρχικά να πάμε και να κάνουμε ένα init array για να τον γεμίσει με καινούργια στοιχεία και να δούμε πράγματι το αποτέλεσμα τη εκτύπωσή μα. Πράγματι λοιπόν εδώ βλέπει 1549 και κολοκύθια, και αμέσω μετά έχουμε το ταξινομημένο πίνακα σε φθήνουσα σειρά. Ωραία, να βάλουμε και ένα slash εδώ στην επίδειξη, να είναι ακόμα πιο ωραία και μορφοποιημένη η εκτύπωση η οποία γίνεται. Εντάξει. Και πράγματι εδώ έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε. Αυτά λοιπόν, άρα κρατάμε από αυτή την πληροφορία ότι όταν θέλουμε να κάνουμε από ταξινόμηση σε αύξουσα σειρά, να τον κάνουμε ταξινόμηση ευθύνουσα σειρά, τι πρέπει να κάνω, να πάω και να κοιτάξω πού γίνονται συγκρίσεις στοιχείων και απλά να αντιστρέψω τη φορά. Τόσο απλό είναι αυτό το ζητούμενο.